Γεια, είμαι ο Με αφορμή το χθεσινό βίντεο, καταναλωτισμό. Δεν περίμενα να χρειαστεί να δώσω ξενυχιστικά επεξήγηση. Αλλά από ό,τι φαίνεται στο μυαλό μου ήταν μόνο ξεκάθαρο. Και σε λίγα άτομα τα οποία με έπιασαν ακριβώ uh, στα σχόλια και κατάλαβαν ακριβώ το μήνυμα που ήθελα να περάσω. Uh, οπότε α μην χρονοτριβούμε. <laughs> gadgets, ξεκινάει το βίντεο. Θα γυρίσουμε πίσω στο gadgets τέλο πάντων ξεκινά σαν ένα κλασικό τυπικό βιντεάκι που διαφημίζει ένα προϊόν. Αλλά ναι, αν έχετε ψεγιαστεί τι παίζει με εμένα, δεν νομίζω να περιμένετε ποτέ να κάνω ένα απλό τέτοιο κενό βίντεο, για διαφημίση. Τέλο πάντων το παίρνω, το αφήνω πάνω στην καρέκλα για αρχή. Περίεργο. Όσο προχωρά και το βίντεο, περιεργάζομαι το μικρόφωνο με τα χέρια μου όλο και πιο άρρωστα και περίεργα. Εξ αρχή καταλαβαίνει πω κάτι περίεργο τρέχει με τον τρόπο που μεταχειρίζομαι με το μικρόφωνο, αλλά γίνεται πιο αντιληπτό μετέπειτα. Α, uh, ζούμε σε μια εποχή που θεοποιούν τόσο πολύ τα υλικά αγαθά οι πάντε που στα μάτια μου φαντάζει κάπω έτσι όλη η κατάσταση. Σαν να του διαγείρει κάτι το υλικό. Το βίντεο προφανώ και δεν είναι φόρο τιμή για το μικρόφωνο. Είναι αστείο γιατί η ιδέα μου ήρθε μόλι έπιασα το μικρόφωνο στα χέρια μου σήμερα το πρωί. Uh, το χρησιμοποίησα και το είδα ω εξή. Μια και είναι επίκαιρο αυτό το καιρό αυτό το μικρόφωνο. Και όλοι σα προφανώ κατά πάσα πιθανότητα θα περιμένετε κάποιο είδου διαφήμιση. Το χρησιμοποίησα σαν ένα προσωπείο, σαν μια μάσκα, σαν μια μεταφορά. Πίσω από την οποία κρύβεται ουσιαστικά ο ίδιο ο καταναλωτισμό. Γενικά η όλη κατάσταση είναι πολύ βυθισμένη από ποια πρόοπτικη και να την κοιτάξει και μου το επιβεβαιώνουν ακόμα και άτομα του χώρου με τα οποία έχω ανοίξει συζητήσει. Δηλαδή, πόσο τρελαίνει ένα πικρολόγιο, πόσο σου κάνει καλύτερη τη μέρα ένα ωραίο κινητό, Αυτό θέλω να δείξω. Εδώ πέρα, ίσω η πιο σημαντική στιγμή του βίντεο για όσους ήταν αρκετά προσεκτικοί ώστε να τη δούνε Ας ανεβάσουμε λίγο τη φωτεινότητα του βίντεο Λοιπόν, αυτός είναι ο κόλος μου <laughs> Και συνεχίζω με το να κάτσω πάνω στην καρέκλα Πάνω στο μικρόφωνο δηλαδή που τοποθέτησα εκεί πέρα νωρίτερα Πολύ ομοί και κυριολεκτική δυνατή σκηνή Αλλά ήθελα να την περάσω μεταφορικά Δηλαδή... Η γνωστή σε όλη μας φράση βάλτε στον κόλο σου να το κάνεις το βίντεο το τράβηξα όλο με την ψωροκάμερα του υπολογιστή μου και τη συγκεκριμένη φάση την έγραψα πάνω σε αυτή την περίεργη επιφάνεια τη δουλάπα μου. Η οποία αντανακλά, οπότε κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε σαν ένα σκοτεινό καθρέφτη. Που είναι πολύ cool τώρα που το ξανασκεφτόμαι. Το βίντεο ήταν εσκεμμένο το σκοτεινό γιατί πραγματεύεται ένα πολύ βυθισμένο σαν σκοτάδια θέμα. Ένα άρρωστο θέμα. Ε, και ήταν ωραίο αυτό, ήταν cool να παίξω με το φωτισμό. Δηλαδή, κάθε άλλο η κανονικά η κάμερα γράφει τα πάντα φουλ λευκά και χαρούμενα Ο λυσασμένος τυφλός τρελαμένος κατανάλωτης θα τρέξει κατευθείαν να πάρει το τελευταίο το καινούριο προϊόν Έχει κινητό αλλά θα τρέξει να πάρει ένα καινούριο Έχει ας πούμε το ένα το άλλο αλλά βγήκε και το καινούριο μοντέλο και πρέπει να είναι ξέρω εγώ εντός Και το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι να περιτριγυρίζεται από άψυχα υλικά πράγματα τα οποία καλύτερα να βάλει μέσα στον πάτο του. Και γυρνάμε σε άλλο ένα πλάνο. Από τα σκοτάδια αναδύεται οπ, ο καταναλωτή, ο οποίο πλέον κάθεται πάνω στο μικρόφωνο, πάνω στην καρέκλα. Αυτή θα μπορούσε να πει πω είναι η πιο φωτεινή σκηνή, το πιο φωτεινό πλάνο στο βίντεο, γιατί για να υποδηλώσει, α πούμε, τη χαρά που νιώθει μέσα του, αλλά σιγά-σιγά αλλάζει ο μορφάσμο στη μούρη του και βυθίζεται πάλι σε σκοτάδι σκηνή, που σημαίνει ότι η χαρά και ό,τι νιώθει είναι απλά εικονικό, είναι ψεύτικο, πλαστό. Το βίντεο τελειώνει με αυτές τις λέξεις, do not create, αλλά αν προσέξετε πρόκειται για μια πρόταση η οποία δεν ξεκινάει με κεφαλαίο γράμμα. Ορθογραφικό, α, όχι, η αρχή της πρότασης βρίσκεται στην αρχή του βίντεο. Αν δώσατε αρκετή προσοχή θα προσέξατε πως στην αρχή του βίντεο ξεκίνησε η όλη φάση κάπως έτσι, gadgets, κόμμα. Το βλέπετε το κόμμα. Ωραία. Εδώ ξεκινά μια πρόταση στην οποία δίνω τέλος στο τέλος του βίντεο Όσο κλιμακώνεται γενικά η όλη κατάσταση μέχρι να φτάσει στο πιο άρρωστο και όμως σημείο του βίντεο Άρα πραγματικά η πρόταση είναι Gadgets do not create uh, You do Το gadgets προφανώς παραπέμπει στα πολύ μέσα γενικά Και ο ωραίος τρόπος θα το κλείσω γιατί θίγω ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα Πολύ νόστιμο θέμα Δημιουργεί που δίνουν περισσότερο έμφαση στα υλικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους παρά στην ίδια του τη δημιουργία, στι ίδιε τι ιδέε του. Αν είσαι άνθρωπο με ιδέε και όνειρα, θα βρει τρόπο να εκφράσει όλα αυτά που νιώθει, είτε διαμέσω τη μουσική, είτε διαμέσω κάτι που θα αποτυπώσει σε ένα χαρτί, οτιδήποτε. Μην χάνεστε μέσα σε τόσο ανούσια πράγματα. Μην βυθιστείτε.